κύριε Χαρπαντίδη, έγινε γνωστό ότι έχουμε κρούσμα κορονοϊού στο Δημοτικό 2. Τι ακριβώς συμβαίνει, ναι, γιατί πρόκειται? Πράγματι, επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα κρούσμα σε καθηγητή του Δημοτικού 2. Αμέσως μόλις το μάθαμε, παραγγείλαμε και έκλεισε το Δημοτικό 2. Ήδη δηλαδή είναι κλειστό σήμερα, Δευτέρα. Και θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας, μέχρι να έχουμε δηλαδή ειδοποίηση τόσο από τον ΕΟΔΗ, όσο και από την Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας Καβάλας, η οποία έχει ενημερωθεί αμέσως επίσης. Το πρώτο τεστ του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν αρνητικό, τα δύο πρώτα ήταν αρνητικά, αλλά επειδή επέμενε ο πυρετός του, έκανε το τεστ των αντιγόνων και βγήκε θετικό. Μας ενημέρωσε αμέσως, ενημερώσαμε όλους τους μαθητές που ήρθε σε επαφή ο ίδιος και τους καθηγητές με τους οποίους επίσης ήρθε σε επαφή. Ήδη δηλαδή έχουν ενημερωθεί όλοι και οι στενές επαφές του, αυτές που ήταν δηλαδή σε απόσταση το λιγότερο των 2 μέτρων, ήδη πρέπει να τεθούν σε καραντίνα 14 ημερών. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής νέα μας. Έχει διαταχθεί απολύμανση του χώρου. Σήμερα θα γίνει το μεσημέρι από το ειδικό συνεργείο όλου του ΟΔΙΟ, όχι μόνο της αίθουσας στην οποία έκανε μάθημα ο συγκεκριμένος καθηγητής. Και τα υπόλοιπα, σας τα έχω πει, γίνονται τεχνηλατήσεις όλων των επαφών του και ο ίδιος και ο διευθυντής του ΟΔΙΟ κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή της ενημέρωσης. Οι στενές επαφές γνωρίζετε αν θα κάνουν κάποιο τεστ κορονοϊού από εδώ και πέρα? Αυτό θα το εξετάσουμε σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς για να μην επιβαρυνθούν το κοστολόγιο του τεστ αφού περάσουν όμως οι πρώτες 5 ημέρες. Γιατί ας το πούμε, το πρώτο δείγμα ότι ασθενεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν την Παρασκευή. Την Παρασκευή που είχε μαθήματα στο Δημοτικό 2. Οπότε πρέπει να περάσουν ένα χρονικό διάστημα 5-6 ημέρων από ό,τι μας έχουν ενημερώσει για να επιβεβαιωθεί το τεστ, όποιο τεστ και αν είναι αυτό. Είμαστε σε επαφή για να γίνουν αυτά τα τεστ ομαδικά αν απαιτηθεί και με μηδενικό κόστος για τους χρήστες.